Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσύ πόντιος πρέπει να είσαι. Πόντιος, πόντιος είμαι. Γεια σου, αυτό που λέει πρώτη φορά καλό. Σε κατάλαβα από το καλημέρα. Έλα. Και πρέπει να είσαι και από τους πόντιους καλός άνθρωπος. Διότι οι πόντιοι θα είναι ή πολύ καλοί άνθρωποι ή πολύ καθάρματα. Δηλαδή... Αυτό δεν το κρίνω εγώ, αλλά είμαι από την αγαπημένη σου πόλη. Ποια πόλη? Από το Κυκή. Άσχετο τώρα καλό από άλλη συμπάσχω μαζί σου γιατί στο Κυλκής Γκόμενο πού να βρεις. Γιατί είσαι και μορφόπεδο τώρα σε πιάνω εγώ. Είσαι από τους πόντιους που είναι ωραίος. Στέλνω συχνά μηνύματα στο κόκκινο, τα διαβάζει. Αριανός είμαι. Για πες, πήρα να μιλήσω. Για πες τώρα, δηλαδή, ποιο σχέδιο θες να από τα δύο. Λοιπόν, και εγώ συμφωνώ μαζί σου με τον τίτλο. Αν είναι να δούμε δύο παλτά, έχουμε δύο παλτά. Ο ένας είναι ο Τόμσον και ο άλλος ο Φετβατζίδης. Εγώ προτιμώ το Φετβατζίδη μέσα. Και τον Τόμσον. Το Φετβατζίδη προτιμώ. Ναι. Γιατί τώρα στο τελευταίο παιχνίδι με την Λεμεσό έδειξε καλά στοιχεία, είχε και το δοκάρι εκεί. Λίγο πιο αποτελεσματικός να ήταν για να μην έπεφτε πάνω στο center back όπως λες και εσύ και θα βρει καλά, θα βρει καλά. Αυτός ρε εσύ στα συγκρουόμενα θα έβρισκε και το άλλο αμάξι στα δευτερόλεπτα να πούμε. Πάει πέφτει σαν το ταγάρι πάνω, πώς πέφτει. Δηλαδή δεν έχει και μυαλό να πάει να δώσει την ώρα που φεύγει με ταχύτητα, να τη σπάσει στο δεκάρι και να βγει στο χώρο του την ξαναδώσει. Και άμα δεν του την ξαναδώσει, πες γιατί δεν μου την ξαναδώσεις, να την ξαναπάρω. Έχει δηλαδή καλά στοιχεία και κολλάει το μυαλό του να πούμε. Και ένα δεύτερο, ο Άρης έκλεισε αριστερό μπακ από ό,τι έχω από τη διάρκεια. Κάτι μαθαίνω κι εγώ, ναι, κάτι μαθαίνω, κλείσει την τρύπα. Λόρεντ Δεμπόκ νομίζω λέγεται, έπαιζε ο Στάντι, έχει καλά στοιχεία, βλέπω, είναι ψηλός, έτσι όπως αρέσουν εσένα. Δεν μ' αρέσουν οι κοντοί, εμένα ένα 80 και πάνω με... Ένα 80 είναι τέλειο το ύψος για μπακ. Ξανθός, πρέπει να έχει μικρό σωματικό λίπος γιατί έχει σφαγωθεί με το κορκούτσι ακόμα καθημερινά. Και είναι και καλό στο επιθετικό κομμάτι έχω πει. Ναι, εντάξει, καλός. Δεν μπορείς, εσύ από τον Κυλκής, γιατί έφυγες. Τώρα είμαι λόγω δουλειάς, είμαι στη Σάμμο αυτή την περίοδο. Στη Σάμμο με τι πας, με αεροπλάνο? Όχι, εγώ ήρθα με πλοίο από Πειραιά. Σίγουρα με πλοίο να πηγαίνεις. Έγινε ρε αυτό που λέγινε. Καλή δουλειά να έχεις, καλά κέρδη να έχεις εκεί. Να έχεις καλή δουλειά. Ρε, πώς φαίνεται.